Τα πράγματα είναι
ενδεχομένως όχι τόσο άσχημα όσο περιγράφονται στον τύπο. Πάντως με εντολή του Γιώργου Ζανιάτα ήταν σε εφαρμογή ρυθμίσεις που είχαν ψηφιστεί από το Μάρτιο του 2011 και ήταν ανενεργές επί 14 μήνες, οι οποίες στόχο έχουν την αντιμετώπιση της μεγάλης προδιαγωγής από οικονομικά ισχυρούς κύκλους. Έτσι δεν αντικοποιούνται οι έλεγχοι για κάποιον που μένει στην Ελλάδα αλλά έχει εισόδημα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Θα ελέγχεται η διπλή κατοικία πιθανώς του φορολογούμενου σε Ελλάδα και εξωτερικό για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, όμως παρά τα παραστατικά που θα καταθέτει ο φορολογούμενος, οι εφορίες θα επικοινωνούν με τις ελεγχτικές αρχές της χώρας που επίσης κατοικεί, ενώ εξοργιστικός θα είναι ο έλεγχος και στις offshore εταιρείες. Θα πρέπει το κράτος να οργανωθεί και να μπορέσει να τουλάχιστον τη φοροδιαφυγή των μεγάλων να σταματήσει. Στάθηκαν τα πρώτα 420.000 εκαταριστικά της εφορίας, όπου τα 280.000 είναι χρεωστικά με μέσο φόρο 1.450 ευρώ, ενώ μόλις τα 37.000 εκαταριστικά είναι πιστωτικά και έχουν επιστροφή φόρο. Είχες Νίκο και είχα πάντα άδεια ταμεία. Άδεια ταμεία, Μαρία, και να βλέπουμε τη μαύρη τρύπα να διευρύνεται κάθε μήνα. Το πρώτο πεντάμινο λοιπόν του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η μαύρη τρύπα έφτασε 750 εκατομμύρια και εάν δεν ανακοπεί η υστέρηση αυτά στα έσοδα, εκτιμούν ότι στο τέλος του έτους η μαύρη τρύπα θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα όσον αφορά το έλλειμμα, την παρτίδα θα λέγαμε Μαρία του ελλείμματος σώζει μεγαλύτερη μείωση των δαπανών. Είχαμε μια μεγαλύτερη μείωση και έτσι συγκρατήθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Στα 2,3 δισεκατομμύρια είναι το πρωτογενές έλλειμμα, αλλά πώς. Με αλχημίες, με μειώσεις των δηλείων από τις επενδύσεις και με μη επιστροφές φόρων προς δικαίου. Στο Υπουργείο Οικονομικών όμως τρέχουν και δεν φτάνουν να μαζέψουν βεβαίως έσοδα, αφού πλέον τα διαθέσιμα επαρκούν μόνο για τις μισθοδοσίες του Ιουνίου για μισθούς και συντάξεις. Και αυτό βεβαίως είναι ο μεγάλος βράχος. Έδη χρημάτων. Επίθεση με στόχο Αιγύπτιους μετανάστες έγινε τα ξημερώματα στο πέραμα. Δράστες προκάλεσαν ζημιές στα αυτοκίνητα των αεροδρομών, έσπασαν τα παράθυρα του σπιτιού που διαμένουν και ξυλοκόπησαν ανελαίοι έναν από τους Αιγύπτιους όταν επιχείρησαν να τους εμποδίσει. Μισή ώρα αργότερα συνελήφθησαν 6 άτομα που αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες ως οι δράστες της επίθεσης. Κρυμμένοι στα μαύρα, περίπου 10 άνδρες και μία κοπέλα 18 χρονών έκαναν επίθεση στη μονοκατοικία όπου διαμένουν 4 Αιγύπτιοι ψαράδες στο πέραμα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και ξυλοκόπησαν ανελαίοι τα έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι στον Ευαγγελισμό. Και πλήσανε πάρα πολύ άσχημα. Έχει εντός του μούρι, έχει εντός όλα τα δόντια. Δεν μπορεί να πάρει ένα. Σε χάνει η κατάσταση. Όλο το πρόσωπό του διαμάζεται. Η ομάδα έπιασε τους αλλοδαπούς στον ύπνο. Προκάλεσαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και ένα τρίκυκλο που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες, έφτασαν τα ζάμια των παραθύρων του σπιτιού και τον 28χρονο Αιγύπτιο ψαρά βγήκε για να αποκτήσει. Δεν είχε καθημερινό από αυτές τις κλειστές, με αποτέλεσμα να φτάσει στο μήκος και ανέσου με το άγγελο. Οι άλλοι τρεις αντίπτυοι κρύφτηκαν για να κληρώσουν από τον ένα των επιθέμενων. Περίπου μισή ώρα αργότερα οι αστυνομικοί ήταν τρία μακριά, στο πιστό, 5 άνδρες και 18χρονη κοπέλα. Στα πρόσωπά τους οι τέσσερις Αιγύπτιοι αναγνώρισαν με αντιφύλακτα μερικούς από τους κάδους της επίδοσης σε παρόλο. Οι 25 οδηγήθηκαν στο τμήμα προστασίας του πολιτέ της κρατικής ασφάλειας, όπου ανακριζόμενοι δεν κατάφεραν να δώσουν πιστικές ασκήσεις για τους δρόμους που τους οδηγήθηκαν στο σπίτι των Αιγυπτίων. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Υπηρεσιακού Υπουργού Εργασίας Αντώνιου Πακιώτη να θέσει εκτός εκπή λίγες ημέρες μετά πριν από τις εκλογές το Ταμείο των Τράπεζων Υπαλλήλων, το οποίο εντάχθηκε τον περασμένο Μάιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια δεν είχε ενημερωθεί το Υπουργείο Υγείας στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το ΕΟΠΗ. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, με παρέμβαση του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού, ανακλήθηκε η με τον ΕΟΠΗ να στέκεται σε γυάλινα πόδια και να κινδυνεύει να βουλιάσει και λίγη ευρώ, έφυγε μεγάλη απόφαση από τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εργασίας, που σκόβει λίγες μέρες πριν τις εκλογές ένα κομμάτι του Υπουργείου Ταμείου. Με το έντρεπο που βλέπετε, ο Υπηρεσιακός Υπουργός Εργασίας Αντώνης Δουρμακιώτης θέτει εκτός ΕΟΠΗ το Ταμείο Υγείας των Τραπεζών Υπαλλήλων, που εντάχθηκε τον περασμένο Μάιο με την προϋπόθεση να αποδείξει με επιτέλους.